Σταθάκι, με αυτά με έφαγες με το δέντρο. Ανοίξαμε το κουτί μια μέρα πριν. Μας πάσανε δύο από αυτά που μπαίνουν μέσα και τα βιδώνεις πάνω στο δέντρο. Πήρα καινούριο δέντρο. Δεν είδες γιατί χαλάνε τα δέντρα. Και το πήρα και πιο ψηλό τώρα, 2,70 για 2 μέτρα. Λέω, άμα πάνε τόσα χρόνια δεν βαριέσαι. 2,70 δέντρο μέσα στο σπίτι κάθε μέρα βλέπετε 2,70 δέντρο. Το βλέπουμε βέβαια. Ξέρεις πως κάνουν τα παιδιά ρε παιδιά. Πολύ σαχάρικα. Ακόμα το κομμάτι του δέντρου, ακόμα ενθουσιάζεται παιδιά, παρότι τώρα πια δεν είναι μωράκια. Δηλαδή έχουμε όλες τις ηλικίες και 14 και 12 και 9. Καλά το μωρό, παραλίγο να τα κατεβάσει όλα το μεγάλο. Αρρώστησε. Αλλά λέω ότι ήταν καλύτερα παιδιά. Δεν μπορείς να φανταστείς πως κάνει. Ήθελε, ανέβαινε στη σκαλίτσα. Κόντευε να μας πέσει κάτω 100 φορές, ανέβαινε, κατέβαινε. Την ανεβάζαμε, την κατεβάζαμε. Μεγάλος ενθουσιασμός για τα παιδιά είναι το στόλισμα του δέντρου. Σε όλες τις ηλικίες. Επειδή εμείς το στείλουμε να έρχονται και άλλα παιδιά, να ξαδερφάκια, φιλαράκια, έτσι, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ. Όταν ανοίγουμε τις κούτες και ρίχνουμε κάτω όλα αυτά τα πράγματα και ψάχνουμε να βρούμε τι μπαίνει πιο ψηλά, τι πιο χαμηλά, τα μεγάλα, τα μικρά κτλ. Φοβερός ενθουσιασμός στο σπίτι. Τι ωραίο που το φτιάξατε, Ελένη. Το φτιάξαμε ωραίο. Εντάξει, δεν το φτιάχνω εγώ. Να είναι καλά ο φίλος μου Γιάννης, ο οποίος είναι διακοσμητής. Εγώ βοηθάω στο στολισμό. Δεν. Εκείνος έχει το μεγάλο έργο. Τον περιμένουν κάθε χρόνο τα παιδιά. Ο Γιαννάκης θα έρθει να στολίσουμε το δέντρο. Τι γλυκός άνθρωπος. Θέλω να το πάρω αυτό. Είναι δικό του και να είναι καλά να μας το στολίζει και εμείς μαζί βοηθεί.